Καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλημέρα σε όλους τους θετικούς ανθρώπους. Καλημέρα σε όλους εσάς όπου βλέπετε την επόμενη μέρα και ποτέ την προηγούμενη. Και χτίζετε σήμερα το αύριο. Το αύριο, ένα αύριο το οποίο θέλουμε να είναι ανθρώπινο. Θέλουμε να αναφέρεται σε μια ανθρώπινη κοινωνία επιτέλους. Σήμερα λοιπόν θα απαντήσω στα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει εσείς σχετικά με την εξέλιξη του καιρού. Την εξέλιξη του καιρού για το επόμενο τριήμερο. Μια εξέλιξη η οποία συνδυάζεται με μια νέα ψυχρή εισβολή. Πράγμα που σημαίνει ότι η άνοιξη δεν έχει τοποθετήσει γερά τις βάσεις της πλέον, ακόμα, θα το κάνει βέβαια, αλλά αυτή η ψυχρή εισβολή ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε δίνει σημαντικές χιονοπτώσεις στην Ευρώπη. Και έρχεται λοιπόν και πλέον στην περιοχή της Βαλκανικής και επηρεάζει από τις βραδινές ώρες απόψε, ξημερώματα της 8ης Απριλίου, επηρεάζει και την χώρα μας. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής της Πέμπτης είναι οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι που τη συνοδεύουν, η πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, καθώς επίσης και χιονοπτώσεις οι οποίες θα σημειώνονται σε χαμηλότερα υψόμετρα από τα συνήθη ορεινά τα οποία έχουμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ας τα πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Ας ξεκινήσουμε κατά βάση με το πώς εισέρχεται αυτή η κατάσταση στον ελλαδικό χώρο. Να πάμε με τον καιρό ο οποίος θα επικρατήσει σήμερα. Σήμερα η Δυτική Ελλάδα, η Βόρειο Ελλάδα, καθώς επίσης και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε ένα σχηματισμό P, τον είχα πρωτοαναφέρει αυτόν τον σχηματισμό όταν βρισκόμουν στη Λάρισα σε μια συνεργασία που κάναμε και από τότε νομίζω ότι αυτός ο σχηματισμός, δηλαδή το γράμμα P πάνω τον οδικό χώρο, αποτελεί πλέον ένα χαρακτηριστικό το οποίο το χρησιμοποιούν ευρέως κατά την διάρκεια των μετεωρολογικών ενημερώσεων. Δεν θέλω να πω ότι είμαι ο πατέρας του P, αλλά νομίζω ότι ήμουν ο πρώτος ο οποίος το είχα αναφέρει το 1996. Είχα δώσει αυτή την πληροφορία και από τότε αυτή η πληροφορία άρχισε μέχρι σήμερα να χρησιμοποιείται ευρέως. Ίσως να είμαι ο μπαμπάς του, ίσως. Έτσι λοιπόν αυτός ο σχηματισμός πήγε. Δυτική Ελλάδα, η Βόρειο Ελλάδα, η Θράκη, καθώς επίσης η νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σήμερα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και σημειώνονται ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα κάποιες τοπικές βροχές. Αργά απόψε το βράδυ, οι βροχές αυτές θα αρχίζουν να επηρεάζουν εκτός από τη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι το βράδυ σε αυτές τις περιοχές με τοπικά φαινόμενα. Από τα ξημερώματα λοιπόν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, προοδευτικά όσο η κατάσταση αυτή θα εισέρχεται πλέον σαν ψυχρός αέρας πάνω από τον αδικό χώρο, εκτός από τις περιοχές τα δυτικά, τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σιγά σιγά, μέχρι να πάμε μέχρι το μεσημέρι, θα αρχίσει να επηρεάζεται περισσότερο ο ανατολικός άξονας της χώρας, και αναφέρουμε από την Πίνδο και ανατολικότερα, ενώ προοδευτικά ο καιρός θα βελτιώνεται στη Δυτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν μέσα στην Πέμπτη, κυρίως από την Πίνδο και ανατολικότερα μέχρι και τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα σημειώνονται τοπικές βροχές, χιονόνερο θα λέγαμε στην κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ στα νοτιότερα τμήματα θα σημειώνονται βροχοπτώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειώνονται κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα πάνω από τα 800-900 μέτρα υψόμετρο. Όσο περπατάμε το υπόλοιπο της Πέμπτης, δηλαδή από το μεσημέρι και προς τις βραδινές ώρες, η κατάσταση αυτή θα κατεβαίνει νοτιότερα, δηλαδή θα συνεχίσει να επηρεάζει την Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Σποράδες, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και εκτός από τις Κυκλάδες πλέον, μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης θα επηρεάζει τα Δωδεκάνησα, καθώς επίσης και την Κρήτη. Οι τοπικές βροχοπτώσεις πλέον θα παίρνουν το χαρακτήρα από το ύψος των Κυκλάδων και βορειότερα, τον χαρακτήρα πλέον του χιονόνερου, ενώ νοτιότερα θα συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις και αργά το βράδυ της Πέμπτης στα ορεινά της Κρήτης θα έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις και εκεί. Με την είσοδο λοιπόν όλης αυτής της κατάστασης μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης εισέρχονται βόρειοι άνεμοι στον ελλαδικό χώρο, πάρα πολύ ισχυροί στα πελάγη και θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ παράλληλα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο. Και είναι σημαντική αυτή η πτώση γιατί μονοψήφιες τιμές πλέον, ειδικότερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα ή και σε κάποιες ορεινότερες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι κάτω του μηδενός. Άρα θα μιλάμε για μια κατάσταση παγετού. Αργά το βράδυ λοιπόν
Της Πέμπτης ο καιρός αυτός θα βρίσκεται από την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και προοδευτικά πλέον από την ημέρα της Παρασκευής εγκαταλείπει τον λαδικό χώρο όλη αυτή η ψυχρή μάζα. Οι βοριάδες έχουν εξασθενήσει και πάμε προς ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας λόγω της παρουσίας του ήλιου πάνω από τον λαδικό χώρο. Αυτή είναι η ψυχρή εισβολή. Έτσι ακριβώς θα επηρεάσει τον λαδικό χώρο και αυτά είναι τα φαινόμενα τα οποία τη συνοδεύουν. Ελπίζω να απάντησα στους περισσότερους από εσάς και στα ερωτήματά σας και νομίζω ότι επειδή περπατήσαμε αυτή την ψυχρή είσοδο, την ψυχρή εισβολή κομμάτι-κομμάτι, νομίζω ότι την δώσαμε ακριβώς έτσι όπως έπρεπε για να γίνει κατανοητή από όλους μας. Σε αυτό το σημείο θα βάλω μια άνω-τελεία, όχι ακριβώς μια τελεία, γιατί πολύ σύντομα θα ξαναβρεθούμε για να συζητήσουμε και να τοποθετήσουμε τη σκέψη μας και κάποιες σκέψεις οι οποίες είναι ανθρώπινες, είναι σκέψεις όπου τις κάνει οποιοδήποτε, αλλά σκέψεις οι οποίες βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο, σε αυτόν όπου θέλουμε να έχουμε σαν οδηγό στη ζωή μας και πάνω απ' όλα τον σεβόμαστε και τον έχουμε πρώτο σε κάθε πράξη την οποία κάνουμε. Να είστε όλοι καλά, μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, είναι πολύ σύντομη αυτή η μεταβολή την οποία εξετάζουμε, κυρίως από αύριο, σιγά σιγά η άνοιξη είναι εδώ, η διάθεση είναι εδώ και το σημαντικότερο είναι ότι χαμογελάμε, είμαστε θετικοί και όλα θα περάσουν. Γιατί χρειαζόμαστε όλη αυτή τη θετική ενέργεια του ανθρώπου, γιατί όλη αυτή η θετική ενέργεια θα μας οδηγήσει πλέον στο να είμαστε όπως ήμασταν πριν, όπως ακριβώς λειτουργούσαμε πριν, δηλαδή ανθρώπινα.